ό,τι έχει γίνει, ό,τι έχει υπάρξει ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει όλους αυτούς τους μήνες για τον COVID και την ενίσχυση του ΕΣΥ έχει γίνει με μέλημνα του Υπουργείου Υγείας και της ελληνικής κυβέρνησης. Μια τόσο μεγάλη ενίσχυση ποτέ δεν έχει δει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με τόσο μεγάλη ένταση και εν μέσω μιας πανδημίας. Πάμε τώρα στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού. Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση, και ανατέθηκε αυτό από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Υγείας, επέλεξε να βαδίσει σε αυτήν την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού με συμπαίχτες όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Με συμπαραστάτες, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους εκπροσώπους του τομέα υγείας του κάθε κόμματος. Μαζί συναποφασίσαμε τα βήματα και έχουν πλήρη ενημέρωση για την εκστρατεία αυτή εμβολιασμού, που είναι εθνική πατριωτική ανάγκη. Να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή περιλαμβάνει την ελληνική εκκλησία, το μακαριότατο ιερώνυμο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και όλους τους Άγιους Πατέρες. Ήταν συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο μίλησε αφού εμβολιάστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους Άγιους Πατέρες και την ελληνική εκκλησία. Είμαστε συμπαίκτες σε αυτή την προσπάθεια με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια. Με μέρημνα και με αγάπη και με φροντίδα μιλάνε στους συμπολίτες μας σε κάθε άκρη της χώρας για τον εμβολιασμό και την ανάγκη εμβολιασμού. Οι ιατρικοί σύλλογοι και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι συμμετέχουν. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και όλα τα εμπορικά, επαγγελματικά επιμελητήρια, οι φορείς, θα συμμετάσχουν οι ΜΚΟ. Και όλοι αυτοί τα στελέχη και οι φορείς του δημοσίου, κοινωνικοί εταίροι, οι συνδικαλιστές, που μπορούν να στηρίξουν αυτή την εθνική προσπάθεια. Με την ευλογία του εμβολιασμού που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω. Το τελευταίο κομμάτι αυτής της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού αποτελείται από την δυνατότητα να υπάρχει ενημέρωση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον τρόπο για τον οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε, ενισχύοντας το μήνυμά μας και στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια. Αυτή η πρωτοβουλία στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίστηκε και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Μέσα από διαγωνισμούς, στη δυνατότητα να έχουμε τα εργαλεία αυτά, προκειμένου να μπορέσουμε να ενημερώσουμε καταλλήλως και να στηρίξουμε την κοινωνία επικοινωνιακά μέσα από την προσπάθεια την οποία κάνουμε.